Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα έξω από το φετείο Αθηνών που βρίσκεται στην οδό Λουκάριος, πολύ κοντά στο κτίριο της Γαδά. Σοκ προκαλεί το γεγονός ότι ο ένας εκ των δύο δραστών πυροβόλησε κατά του φρουρού. Την ίδια ώρα, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Σταύρου Κοντονή, αναστέλλονται για σήμερα όλες οι εργασίες και λειτουργίες του εφετείου Αθηνών. Άλλη μία επίθεση στην καρδιά της δικαιοσύνης σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο εφετείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως. Μεγάλης έκτασης υλικές καταστροφές προκλήθηκαν από τον βομβιστικό μηχανισμό που άγνωστοι τοποθέτησαν στην είσοδο του εφετείου. Σπασμένα τζάμια, ολοσχερής καταστροφή της εισόδου του κτηρίου, καμένες δικογραφίες και διαλυμένη πρόσωψη είναι όσα άφησε πίσω της η αυτοσχέδια βόμβα. Το σημείο είχε αποκλειστεί έγκαιρα από την αστυνομία, αφού νωρίτερα στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα είχαν προηγηθεί δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα στα γραφεία της ιστοσελίδας ζούγκλα.gr καθώς και στην εφημερίδα των συντακτών με χρονικό περιθώριο 40 λεπτών. Άμεση ήταν η αντίδραση της Ελλάς με περιπολικό να καλεί τους περίοικους να παραμείνουν στα σπίτια τους και άλλο αστυνομικό όχημα να αποκλείει τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα. Ο εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος είχε τοποθετηθεί σε σακίδι ώμου, πυροδοτήθηκε τελικώς 5 λεπτά νωρίτερα στις 3:25, καλύπτοντας με πυκνούς καπνούς το σημείο. Επρόκειτο για βόμβα σακίδιο με αυτοσχέδιο ορολογιακό μηχανισμό μεγάλης ισχύως, η οποία τοποθετήθηκε ακριβώς στην είσοδο του εφετείου σε ένα χώρο κλειστό. Αυτός είναι και ο λόγος που προκλήθηκαν τόσο εκτεταμένες καταστροφές, ως και τον δεύτερο όροφο του κτηρίου, λόγω του οστικού κύματος που δημιουργήθηκε, αλλά και στα απέναντι κτίρια. Στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών αναζητώντας περισσότερα στοιχεία. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βρίσκονται τα υπολείμματα της βόμβας και της τσάντας στην οποία είχε τοποθετηθεί, καθώς πρόκειται για εξαιρετικά κρίσιμα στοιχεία. Τουλάχιστον 4 άτομα φαίνεται ότι συμμετείχαν στην τοποθέτησή της, όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία και τις εκτιμήσεις της αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο αστυνομικός φρουρός που βρισκόταν μέσα στο χώρο του εφετείου, έξω από το κτίριο σταμάτησε ένα κλειστό φορτηγάκι, από το οποίο κατέβηκαν 2 άτομα, τα οποία και τοποθέτησαν τη βόμβα στην είσοδο του κτιρίου. Ένα ακόμη άτομο περίμενε στο πίσω μέρος του και σίγουρα υπήρχε και κάποιος οδηγός. Ένας εξ αυτών μάλιστα πυροβόλησε με καλάσνικοφ κατά του φρουρού όταν εντόπισαν ότι τους ακολούθησε κατά τη διαφυγή τους. Λίγες ώρες αργότερα, βαν με πλαστές πινακίδες βρέθηκε καμένο στα Εξάρχεια κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όμοιο με αυτό που περιέγραψε στην κατάθεσή του ο αστυνομικός φρουρός του εφετείου. Όπως όλα δείχνουν, οι δράστες το περιέλουσαν με έφλεκτο υγρό για να καταστρέψουν αποδεικτικά στοιχεία. Επίθεση κατά της κυβέρνησης, την οποία κατηγορεί ως ακούσιο ηθικό αυτουργό για το χτύπημα με εκρηκτικά στο εφετείο Αθηνών, εξαπέλυσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με ανακοίνωσή της. Η σημερινή βομβιστική επίθεση στο εφετείο Αθηνών αποτελεί επίθεση κατά της δημοκρατίας. Όσοι καλλιέργησαν το τελευταίο καιρό κλίμα πολεμικό με τη δικαιοσύνη, συκοφαντώντας τους λειτουργούς της, ας αναλογιστούν επιτέλους τις ευθύνες τους. Είναι γνωστό ότι τα παιχνίδια με τους θεσμούς έχουν απρόβλεπτες εξελίξεις. Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, προσιλωμένοι στο καθήκον τους, δεν πτωούνται από τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Η κυβέρνηση οφείλει να εγγυηθεί όρους και προϋποθέσεις ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους πολίτες που προσέρχονται στα δικαστήρια της χώρας. Το κλίμα της αντιπαράθεσης, η οποία έχει ξεσπάσει εδώ και καιρό μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, εντείνεται με κατέρωθεν βολές και με τον Σταύρο Κοντονή να απαντά στο δικαστικό σώμα, λέγοντας ότι άλλο η κριτική και άλλο η εγκληματική ενέργεια. Η προσπάθεια ορισμένων κύκλων να συσχετίσουν τη σημερινή εγκληματική ενέργεια στο εφετείο Αθηνών με την κριτική που διατυπώνεται σε δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια και το δημόσιο έλεγχο, δεν είναι μόνο από προσανατολιστική και υποβολημιαία, είναι πρωτίστως προκλητική και ανάξια περαιτέρω σχολιασμού. Νωρίτερα, πάντως, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στην ΕΡΤ, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση. Είναι μια πράξη απολύτως καταδικαστέα. Και γιατί κυρίως είναι αποτρόπαιη, εκτός από την πρόκληση υλικών ζημιών, από ό,τι έχω ενημερωθεί, δεν στόχευαν μόνο σε αυτό που σας είπα, την πρόκληση υλικών ζημιών, αλλά και στη ζωή του φύλακα. Για τυφλό χτύπημα έκανε λόγο ο Παναγιώτης Κούτας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι ενέργειες ουσιαστικά στρέφονται ενάντια στη δημοκρατία μας και στον τρόπο άσκησης των εξουσιών. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να πάρθουν τα αναγκαία μέτρα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται περισσότερο
τέτοια τυφλά χτυπήματα και μάλιστα σε ώρες και σε στιγμές πάρα πολύ δύσκολες που μπορούν να περιφρονηθούν και να αποτελέσει που αποτελούν στόχους τέτοιων ανθρώπων. Θεωρώ ότι η πολιτεία, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, η δικαιοσύνη θα πάρει όλα τα μέτρα τέτοια για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Στο εφετείο μετέβη το μεσημέρι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για επίθεση κατά της δημοκρατίας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενημερώθηκε για την κατάσταση, ενώ επόπτευσε και ο ίδιος τις ζημιές και όσα προκάλεσε η έκρηξη στο κτίριο του εφετείου. Πρέπει να αποκριθούμε όλοι, ώστε να θωρακίσουμε την κοινωνία μας και να εξασφαλίσουμε ότι η δημοκρατία μας λειτουργεί ομαλά προς το καλό. Την ίδια ώρα, η τυφλή επίθεση στο εφετείο Αθηνών κάνει το γύρο του κόσμου, με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να περιμένουν την ανάληψη ευθύνης, εστιάζοντας πάντως ακριβώς στη κόντρα κυβέρνησης και δικαστών. Θα παραμείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το δημοσιογράφο Βασίλη Γραμμένο. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Βασίλη, μία έκρηξη με πολλά ερωτηματικά και ποιες είναι οι τελευταίες εκτιμήσεις? Τελευταίες εκτιμήσεις. Καταρχάς να πούμε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στις 3 και 25 ξημερώματα έξω από το εφετείο που βρίσκεται στη Λουκάρεως. Οι αναφορές συγκλίνουν ότι η τοποθέτηση της βόμβας έγινε σχεδόν ταυτόχρονα με τα δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα που έκανε η τρομοκρατική ομάδα σε ιστοσελίδα και εφημερίδα στις 2 και 50 τα ξημερώματα. Καθώς ο φύλακας του εφετείου, Αλεξάνδρα, που απομακρύνθηκε από την αστυνομία αμέσως μετά, δήλωσε πως είδε δύο αγνώστους να ανεβαίνουν τη σκάλα και να αφήνουν την τσάντα έξω από το εφετείο. Τώρα, να πούμε ότι στο σημείο διαφυγής, όπου ήταν το αυτοκίνητο εκεί με το οποίο διέφυγαν οι δράστες, βρέθηκε ένας κάλικας από τυφέκιο όπλο. Από αυτό που περιμένουν οι αστυνομικοί από τη βαλιστική γενικότερα εξέταση που θα κάνουν για το κάλικα που βρέθηκαν, είναι να δουν αν στο σημείο, αν μάλλον το συγκεκριμένο όπλο πρόκειται μάλλον για καλάζνικοφ που έχει χρησιμοποιηθεί από ομάδα λαϊκών αγωνιστών σε επιθέσεις στη γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Λεωφόρο Συγκρού το 2013, στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη επίσης το 2013 και στην Ισραηλινή πρεσβεία. Ψάχνουν λοιπόν, Αλεξάνδρα, οι αστυνομικοί να δουν αν κατά την διαφυγή τους οι δράστες την ώρα πυροβόλησαν με το τυφέκιο μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό και βρέθηκε ο κάλικας, αν αυτός ο κάλικας πρόκειται για το ίδιο, προέρχεται από το ίδιο τυφέκιο που είχαν ξαναχτυπήσει και που είχε ξαναχτυπήσει η συγκεκριμένη ομάδα στα σημεία τα οποία προαναφέραμε. Δεν έχει αναλάβει προς το παρόν καμία ομάδα τρομοκρατική οργάνωση την ευθύνη. Και να αναμονή λοιπόν και της βαλιστικής εξέτασης αλλά και της έρευνας που διεξάγει εξωτερικά η ατομοκρατική, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η οργάνωση που θα αναλάβει την ευθύνη για το χτύπημα. Να πούμε, Αλεξάνδρα, ότι σήμερα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αστυνομικός της φρουράς του κτηρίου ήταν μέσα στο εφετείο τη στιγμή που έφτασαν οι βομβιστές. Ναι. Όπως ανέφερε στην προανακριτική του κατάθεση, λίγο πριν τις 3, είδε ένα λευκό βαν μέσα από το οποίο βγήκαν δύο άτομα. Και όπως προαναφέραμε, ανέβηκαν τα σκαλιά του εφετείου και τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο ένας, μάλιστα, λέει χαρακτηριστικά, άνοιξε την σειρώμενη πόρτα του βαν και ο άλλος ήταν ο οδηγός. Όταν τους φώναξε τι θέλουν εκεί ο φύλακας, τότε ο ένας από τους δύο που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο τον πυροβόλησε μία φορά. Δηλαδή έθεψε το όπλο και τον πυροβόλησε. Δεν υπάρχουν άλλες μαρτυρίες, έτσι, για το... Όχι. Γιατί ήταν ξημερώματα εκείνη την ώρα, Αλεξάνδρα, στο σημείο δεν υπάρχει κόσμος. Ναι. Δυστυχώς υπάρχει μόνο ο ένας φύλακας, ο οποίος φρουρεί και όλα στο σημείο. Μάλιστα. Να πούμε κλείνοντας ότι είχαμε τοποθέτηση δήλωση του Τόσκα, ο οποίος λέει ότι στην τοποθέτησή του, στη δήλωσή του, λέει ότι εργαζόμαστε μεθοδικά να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη. Οι δράστες, επιτέλους, Αλεξάνδρα, πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη κάποια στιγμή και η πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες της. Μάλιστα. Βασίλη Γραμμένο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα. Κρύο και χιονοπτώσεις επικρατούν κυρίως στη Βόρεια και Ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ και στην Αττική επικρατούν νεφώσεις με βροχές, χιονόνερο στα ημιωρινά και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα.
Συνεχίζονται για ακόμη μία ημέρα το κρύο και οι χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, με τον κρατικό μηχανισμό ανά τη χώρα να βρίσκεται σε εγρήγορση προκειμένου να κρατήσει τους δρόμους ανοιχτούς. Φαίνεται ότι ο χειμώνας μπήκε για τα καλά για τις περισσότερες περιοχές της χώρας και για την Αττική, όπου τις τελευταίες ώρες έχουμε βροχές κατά διαστήματα. Χιονίζει πάνω από 550 με 600 μέτρα στις γύρω ορεινές περιοχές του νομού Αττικής και σε κάποια ημιορεινά τμήματα, κυρίως προς τα βόρειο-δυτικά τμήματα του νομού. Φαίνεται ότι η Παρασκευή θα, όπως ξεκίνησε, έτσι θα κυλήσει, έτσι και θα τελειώσει με βροχές κατά περιόδους, βρετανικού τύπου καιρός. Γενικά ο υδράγειος σε χαμηλές τιμές και ισχυροί βοριάδες, οι οποίοι θα πνέουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εντάσεις 7 έως 8 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές, αλλά και μέσα στα χερσαία τμήματα, δηλαδή μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, θα αυξάνει αρκετά ο βοριάς, με αποτέλεσμα και η αίσθηση του κρύου να είναι χαμηλότερη. Αν για παράδειγμα έχουμε 5 με 6 βαθμούς Κελσίου, με τα 7 μποφόρ βοριά που θα φυσάει μέσα στο λεκανοπέδιο, θα το νιώθουμε ως 0 βαθμούς Κελσίου στο σώμα μας. Σε επιφυλακή βρίσκεται και η πολιτική προστασία της περιφέρειας Αττικής, εν ώψη της σταδιακής επιδείνωσης του καιρού και με σκοπό την οδική ασφάλεια, αλλά και την ανεμπόδιστη μετακίνηση των πολιτών. Προβλήματα έχουν σημειωθεί σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και στην Πελοπόννησο από τη σφοδρή κακοκαιρία. Διαρκής είναι η προσπάθεια των χειριστών των εκχιονιστικών μηχανημάτων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για να διατηρήσουν ανοιχτό το εθνικό και επαρχιακό δικό δίκτυο που οδηγεί στα ορεινά της Αχαΐας. Στο Μέγα Σπήλαιο, η ποσότητα του χιονιού νωρίς το πρωί έφτανε στο μισό μέτρο. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στο δικό δίκτυο Πατρών Καλαβρίτων μέσω Χαλανδρίτσας και συγκεκριμένα στο ύψος των χωριών Κομπηγάδη, Βλασία και Φτέρη, αλλά και στην περιοχή της Κλειτορίας. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Πρέπει να πω ότι το Σάββατο, γενικά αύριο, θα βελτιωθεί πρόσκαιρα ο καιρός από το μεσημέρι και στη συνέχεια, με κάποια διαστήματα με μικροανοίγματα στον ουρανό. Ωστόσο, από το βράδυ του Σαββάτου έρχεται μια νέα ψυχρή εισβολή. Πολύ γρήγορα θα περάσει πάνω από τις ανατολικότερες και νοτιότερες περιοχές της χώρας. Και έτσι λοιπόν στην Αττική ενδεχομένως να δώσει κάποιες τοπικές χιονοπτώσεις ακόμα και χαμηλά, πάνω από τα 300 μέτρα περίπου υψόμετρο, αργά το βράδυ του Σαββάτου προς το ξημέρωμα της Κυριακής. Βέβαια, από την Κυριακή το μεσημέρι και στη συνέχεια ο καιρός θα ανοίξει, θα δούμε ήλιο πια. Επιτέλους, για τις περισσότερες περιοχές της χώρας και όχι μόνο για το νομό Αττικής, θα καθαρίσει και ο ουρανός, θα διαλυθούν οι όποιες νεφώσεις και θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Έτσι, θα πάμε προς τα Χριστούγεννα, ανήμερα των Χριστουγέννων, την Δευτέρα, όπου γενικά θα επικρατήσει πάρα πολύ καλός καιρός για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες κοντά στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Άρα λοιπόν, μετά τις συνεχόμενες ψυχρές εισβολές και τις βροχοπτώσεις αλλά και τις χιονοπτώσεις αρκετά χαμηλά για τον νομό Αττικής, φαίνεται ότι θα ξημερώσει η ερχόμενη Δευτέρα, πρώτα Θεός, με πολύ καλές καιρικές συνθήκες για τις περισσότερες περιοχές του νομού. Η χιονόπτωση είναι συνεχή στο μεγαλύτερο τμήμα της επαρχίας Καλαβρίτων. Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί συνεργεία της ΔΕΗ για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε χωριά των Καλαβρίτων, οι κάτοικοι των οποίων έμειναν χωρίς ρεύμα από το απόγευμα της Πέμπτης λόγω της αδυναμίας προσέγγισης των τεχνικών στις περιοχές. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Σπύρο Γεωργίου, εκπρόσωπο τύπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Γεωργίου, πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα? Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος μεταξύ Τραγάνας και Θήβας, αλλά μεταξύ δηλαδή το ύψος Τραγάνας και Κάστρου συγκεκριμένα, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται απεχιονισμός του δρόμου. Νωρίτερα είχαν διπλώσει κάποιες νταλίκες, που αυτή τη στιγμή δύο νταλίκες συγκεκριμένα είχαν διπλώσει. Έχουν απομακρυνθεί βέβαια και τώρα γίνεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή στο σημείο υπάρχουν 12 κινητικά μηχανήματα που κάνουν τις κατάλληλες απαραίτητες ενέργειες ώστε να δοθεί ξανά ο δρόμος στην κυκλοφορία. Μάλιστα. Υπάρχουν κλήσεις για απεγκλωβισμούς κατοίκων? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση. Μάλιστα. Όσον αφορά την Αττική, υπάρχει κάποιος προορισμός συγκεκριμένος που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα? Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα εντοπίζεται εκεί στο ύψος, όπως σας είπα, της Τραγάνας, μεταξύ της Τραγάνας και του Κάστρου. Δεν έχουμε
κάποια άλλα προβλήματα. Είχαμε νωρίτερα στην παλιά Εθνική Οδό στο ύψος του Μπράλου, αλλά και αυτό έχει αποκατασταθεί. Μια πληροφορία για ένα λεωφορείο κοντά στο ύψος των Καλαβρίτων με 34. Και αυτό έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα, δεν υπάρχει πια κανένα θέμα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ναι, να σας πω εγώ μόνο να πω λίγο στους φίλους οδηγούς που μετακινούνται και λόγω των εορτών αυτές τις μέρες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να βλέπουν το δελτίο πρόγνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ενημερώνονται γι' αυτό. Και καθώς και από την αστυνομία ενημερώνονται για ποιους δρόμους χρειάζονται αλυσίδες ή όχι, ποιοι δρόμοι χρειάζονται δηλαδή αλυσίδες για να μετακινηθούν. Και πριν μετακινηθούν, να έχουν μαζί τους να είναι φωτιασμένοι με τα αυτοκίνητά τους, με αλυσίδες και τα απαραίτητα υλικά. Μάλιστα. Κύριε Γεωργίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να αλλάξουμε εντελώς θέμα σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Κινείται ο Δήμος Περιστερίου με πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα. Συναυλίες, δράσεις, θεατρικές παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις θα μπορούν να παρακολουθήσουν μικροί και μεγάλοι. Στο Δήμο Περιστερίου με είσοδο ελεύθερη, καρουζέ, λούνα πάρκ, γιορτινά τρενάκια, εορταστικό καραβάκι, σπίτι του Αϊβασίλη και Φάτνη χαρίζουν το χαμόγελο και τη χαρά σε χιλιάδες παιδιά. Το πρώτο δεκαήμερο η επισκεψιμότητα στο εορταστικό περιστέρι των Πολλών Αστέρων αυξήθηκε κατακόρυφα. Μικροί και μεγάλοι μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου του 2018 μπορούν να διασκεδάσουν δωρεάν στις προγραμματισμένες 284 εορταστικές δράσεις και εκδηλώσεις. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου με το καρουζέλ, το Λούνα Πάρκ, τα γιορτινά τρενάκια και στην πρώτη παιδική χαρά 9 μούσες, με το εορταστικό καραβάκι, το σπίτι του Αϊβασίλη και την ωραιότερη Φάτνη της Αττικής. Καθημερινά διοργανώνονται καλλιτεχνικά δρόμενα στην πλατεία του Δημαρχείου με τη συμμετοχή ξωτικών, ανιματέρ, ζογκλέρ, αλλά και συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και μουσικά δρόμενα. Επίσης, έχουν προγραμματιστεί σε όλη την πόλη ξεχωριστές εκδηλώσεις για όλους τους δημότες. Στο κινηματοθέατρο Κώστας Γαβράς στην Κηπούπολη και στο θέατρο Πολιτών στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο. Μία από τις κεντρικότερες πλατείες της πόλης του Περιστερίου, η πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως φωταγωγήθηκε με έργα των μικρών ζωγράφων της πόλης. Μία καινοτόμα δράση του Δήμου Περιστερίου, εντελώς πρωτοποριακή για τη χώρα μας, όπου ένας δημόσιος κοινόχρηστος χώρος δέχεται οικαστική παρέμβαση από πολίτες και ειδικότερα από τους μαθητές της πόλης. Μέσα σε εορταστικό κλίμα έγινε η φωταγώγηση από τον Δήμαρχο Ανδρέα Παπαδουρίδη, δίνοντας συγχαρητήρια στα παιδιά και τους γονείς τους για τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες και απένει με επένου σε όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στο διαγωνισμό. Τα παιδιά ζωγράφησαν με θέμα Περιστέρι Πολλών Αστέρων, βραβεύτηκαν τα 51 καλύτερα και ως τις 8 Ιανουαρίου θα κοσμούν την πλατεία. Η συμμετοχή των παιδιών άγγιξε τον αριθμό ρεκόρ των 7.396 στο σύνολό της από τους παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της πόλης. Σήμερα μαζί μας στο στούντιο είναι ο Δήμαρχος Περιστερίου, ο κύριος Ανδρέας Παχατουρίδης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και να ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτησή μας σε κλίμα εορταστικό, κύριε Παχατουρίδη. Όπως είδαμε και στο βίντεο, πλούσιες είναι οι δράσεις εν ώψη Χριστουγέννων στην πόλη σας. Πόσο καιρό θα διαρκέσει όλο αυτό το happening και πόσο αποδοχή έχει από τον κόσμο? Εμείς τη ζούμε τις δράσεις αυτές. Είναι γεγονός ότι πρώτη προτεραιότητα έχουμε βάλει το χαμόγελο και τη χαρά των παιδιών. Ξέρετε, το Περιστέρι είναι μία πόλη ζωντανή, είναι μία πόλη φωτεινή, είναι μία πόλη αισιόδοξη σε πείσμα των καιρών. Είναι γεγονός ότι μαζί με την ομάδα, γιατί μόνος του κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μην φανταστείτε ότι αυτό το έργο είναι του Δημάρχου μόνο, γιατί ο Δήμαρχος αν δεν έχει και καλή ομάδα δεν γίνεται τίποτα. Η μονάδα δεν κερδίζει, η ομάδα κερδίζει. Και μαζί με την ομάδα λοιπόν έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Ιανουαρίου, 284 δράσεις, δομές και εκδηλώσεις, όλες δωρεάν, θα στοχεύουν στο παιδί, θα στοχεύουν στο χαμόγελο, θα στοχεύουν στη χαρά, γιατί σε αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάμε, πρέπει η πρώτη μας προτεραιότητα, όπως είπα και προηγουμένως, να είναι η αισιοδοξία, το χαμόγελο και η χαρά πρωτίστως του παιδιού. Εσείς το έχετε καταφέρει, κυρία Παχατουρίδη, αυτό. Κρατάτε τα ηνία της πόλης σας εδώ και πολλά χρόνια και έχετε καταφέρει να μετατρέψετε τον Δήμο Περιστερίου σε ένα πρότυπο πόλης.
Υπάρχει μυστική συνταγή. Πώς γίνεται αυτό? Κοίταξε, είτε αποτέλεσμα θετικό φέρνεις μόνον όταν αγαπάς αυτό που κάνεις. Είναι γνωστό, γιατί να κρυφτούμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι εγώ είμαι καψούρης με αυτό που κάνω. Είμαι αρρωστάκι με αυτό που κάνω. Αλλιώς συμπολίτες... δεν βγαίνει και αποτέλεσμα. Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε, οι συμπολίτες που με ακούνε τώρα ξέρουν ότι είμαι ένας άνθρωπος που από το πρωί στις 6.30 ώρα μέχρι το βράδυ που βάζω την πόλη για ύπνο, με συναντάνε στους δρόμους. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, αγαπάμε την πόλη, αγαπάμε τον άνθρωπο, αγαπάμε τον συμπολίτη, αγαπάμε τα παιδιά. Τα παιδιά αυτής της πόλης που είναι το καλύτερο Περιστέρι. Μην φανταστείτε ότι το καλύτερο Περιστέρι είμαι εγώ. Όχι, δεν είμαι εγώ. Το καλύτερο Περιστέρι είναι τα παιδιά της πόλης μου, που πρώτη μας προτεραιότητα, όπως είπαμε, θα πρέπει να είναι το χαμόγελο και η χαρά αυτών των παιδιών, ειδικότερα αυτές τις γιορτές. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι παίρνουν τη χαρά από τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, όμως αντιμετωπίσουν και προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Εσείς έχετε συγκεκριμένες κοινωνικές δομές για την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων και θα θέλαμε να αναφερθούμε λιγάκι σε αυτό το κομμάτι. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα ζούμε σε μια εποχή που ένα μαύρο σύννεφο μνημονιακό, πείτε το όπως θέλετε, πέστε το, έχει κάτσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια πάνω από την πατρίδα μας. Αυτό έχει επηρεάσει την κάθε ελληνική οικογένεια και ασφαλώς και τους συμπολίτες μου, τους περιστεριώτες, που οι συμπολίτες μου διαχρονικά, όλος ο κόσμος ξέρει ότι είναι βαθύτατα δημοκρατικοί, συντροφικοί, φιλάδελφοι, φιλοπρόοδοι και φιλεργατικοί. Είναι γεγονός όμως, όπως είπαμε, αυτά τα τελευταία 7-8 χρόνια η κρίση να έχει επηρεάσει τους πάντες. Ξέρετε, μπορεί να λέμε σήμερα αλίμονο στο φτωχό, σε κάποιον που είναι φτωχός, να λέμε αλίμονο στο φτωχό, αλλά πρέπει να πούμε δυο φορές αλίμονο σε αυτόν που έχει κάνει φτωχός και το έχει ξεχάσει. Εμείς δεν ξεχνάμε πώς ξεκινήσαμε. Εμείς πιστεύουμε βαθύτατα ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ευτυχεί μόνος του. Γι' αυτό είναι γεγονός ότι έχουμε σχεδιάσει πολλές και καινοτόμες δράσεις και δομές κοινωνικές που απευθύνονται στον συμπολίτη, στον γείτονα, στον άνθρωπο που, αν θέλετε, η ζωή δεν φάνηκε δίκαιη μαζί του. Πέρα από το κοινωνικό παντοπολείο, από το κοινωνικό φαρμακείο, από το κοινωνικό φροντιστήριο, έχουμε δημιουργήσει και κάποιες άλλες καινοτόμες δομές, όπως παραδείγματος χάρη αυτή που λέγεται καθήκον κατοίκον. Ξέρετε, στο κοινωνικό παντοπολείο μπορεί να πάει κάποιος να πάει να πάρει το κοτοπουλάκι, τις πατατούλες στο λαδάκι, να πάει σπίτι του και να κάνει ένα πιάτο φαΐ και να φάει. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που, όπως είπαμε προηγουμένως, που δυστυχώς η ζωή δεν φάνηκε δίκαιη μαζί τους. Άνθρωποι καρφωμένοι σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, οι άνθρωποι καρφωμένοι σε ένα κρεβάτι που δυστυχώς δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, οι υπερήλικες, μόνοι τους άνθρωποι, άρρωστοι, που αυτοί δεν μπορούν να πάνε στο κοινωνικό παντοπολείο να πάρουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό έχουμε κάνει αυτή την δομή, το καθήκον κατοίκον, που κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο, δηλαδή μέρες γιορτινές, όπως αύριο μεθαύριο, ναι, ανήμερα τα Χριστούγεννα, 365 μέρες το χρόνο, φρεσκομαγειρεμένο, αχνηστό φαγητό, πηγαίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Καταρχήν χτυπάμε την πόρτα, ανοίγουμε την πόρτα, βγάζουμε τη μοναξιά έξω, γιατί η μοναξιά σκοτώνει, και τους δίνουμε το φαΐ και για το μεσημέρι και για το βράδυ. Αυτό για αυτή την κατηγορία των συνανθρώπων. Πόσοι είναι αυτοί οι συνανθρώποι σας, κύριε Παχατουρίδη? Σε αυτή την κατηγορία κάθε μεσημέρι κάνουμε διανομή σε 210-220 μερίδες φαγητού σε ανθρώπους που είπαμε που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Που αντιμετωπίζουν, φαντάζομαι, κινητικά προβλήματα. Βεβαίως. Και υπερήλικες, μοναχικοί, άρρωστοι. Mm. Υπάρχει μια άλλη δράση κοινωνική που απευθύνεται, εκεί είναι που απευθύνεται στο καλύτερο Περιστέρι. Το καλύτερο Περιστέρι ποιο είναι? Το καλύτερο Περιστέρι είναι τα παιδιά της πόλης που προέρχονται από μονογονεϊκές οικογένειες, από άπορες οικογένειες, από οικογένειες με πολύ χαμηλό φορολογικό εισόδημα. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά που δώσαν εξετάσεις, πετύχανε σε ένα πανεπιστήμιο ή σε ένα ΤΕΙ, αλλά δυστυχώς μακριά από το Περιστέρι. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ο Δήμος τα έχει υιοθετήσει και κάθε μήνα
σε 17 πόλεις της πατρίδος μας, όπου υπάρχει περιστεριωτάκι που να έχει πετύχει σε ένα πανεπιστήμιο ή σε ένα ΤΕΙ, ο Δήμος έχει αναλάβει τα τρόφιμα του μήνα, ακόμα και τα είδη υγιεινής τους. Ακόμα, δηλαδή, και η οδοντόκρεμά τους μαζί με τα τρόφιμα όλου του μήνα πηγαίνει στις αρχές του κάθε μήνα στην πόλη που σπουδάζουν, στη Σάμο είναι, στο ΤΕΙ, στην Κομωτινή, σε οποιαδήποτε σχολή, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κομωτινή, Καλαμάτα, όπου υπάρχει περιστεριωτάκι, ο Δήμος Περιστερίου έχει αναλάβει τα τρόφιμα του μήνα, όπως σας είπα, μέχρι και τα είδη υγιεινής. Κύριε Παχατουρίδη, συγχαρητήρια. Αυτό δεν οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το γνώριζα. Μπράβο σας. Πολύ καινοτόμες και σημαντικές παρεμβάσεις. Μία άλλη που πραγματικά είναι πολύ καινοτόμα και μας κάνει πολύ υπερήφανους και χαρούμενους, απευθύνεται στο θαύμα της ζωής. Ποιο είναι το θαύμα της ζωής? Η γέννηση ενός παιδιού. Μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας πριν από 3 χρόνια πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν μανούλες που όταν φέρνουν στη ζωή ένα παιδί, όταν είναι να το πάρουν από το μαιευτήριο για να το πάνε σπίτι, το παίρνουν, πηγαίνουν σπίτι, το βάζουν να κοιμάται στο κρεβάτι που κοιμούνται αυτές και αυτές κοιμούνται στο πάτωμα, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα στο σπίτι. Πάλι μανούλες που μεγαλώνουν μόνες τους ένα παιδί, πάλι μανούλες που φέρνουν στη ζωή, αλλά είναι οικογένειες που δεν μπαίνει ούτε 1 ευρώ το μήνα στο σπίτι μέσα, αλλά ο Θεούλης τους χάρισε ένα αγγελούδι. Είναι ποτέ δυνατόν η αυτοδιοίκηση να αφήσει αυτό το αγγελούδι που ανοίγοντας για πρώτη φορά τα μάτια του σε αυτόν τον κόσμο να του λείπουν αυτά που πρέπει? Λοιπόν, τι έχει κάνει ο Δήμος? Ο Δήμος, όταν αυτή η μανούλα είναι στον 8ο μήνα της κοιήσεως, πηγαίνει μαζί με μια κοινωνική λειτουργό του Δήμου σε ένα χώρο έτσι μεγαλύτερο από το στούντιο εδώ πέρα, το οποίο τον έχουμε μετατρέψει σε ένα παιδοχώρο. Εκεί μέσα υπάρχουν. Τις λέμε και διαλέγει το κρεβάτι, το καρότσι, την πρίκα του μωρού. Τους δίνουμε όλα τα προϊόντα της Κίκο, πιπίλες, βραστήρες, μίξερ, τα πηγαίνει στο σπίτι. Και όταν με το καλό γεννήσει και είναι να πάει το παιδάκι στο σπίτι, η μανούλα έρχεται μια φορά κάθε εβδομάδα σε αυτό το χώρο και παίρνει τα μπεμπιλίνο και το βρεφικό γάλα του παιδιού για 1 χρόνο. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια πολύ σημαντική κοινωνική δράση και δομή που απευθύνεται, όπως είπαμε, στο θαύμα της ζωής που είναι το παιδί. Πώς τα καταφέρνετε εδώ πέρα για βασικά πράγματα? Οι περισσότεροι δήμαρχοι γκρινιάζουν ότι δεν έχουν ούτε τα λεφτά για να προσφέρουν τα βασικά στους δημότες τους. Εσείς πώς καταφέρνετε και κάνετε τέτοιες δράσεις? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ έχω την πολύ μεγάλη τιμή, την πάρα πολύ μεγάλη τιμή, οι συμπολίτες μου να μου έχουν δώσει, να μου έχουν δανείσει την εμπιστοσύνη τους εδώ και 16 χρόνια, να κρατάω τα γκέμια της πόλης στα χέρια μου, όλα αυτά τα χρόνια με απόλυτη διαφάνεια, με απόλυτη σύνεση, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και νοικοκυροσύνη, έχουμε κατορθώσει ο Δήμος Περιστερίου οικονομικά να είναι ένας Δήμος πρότυπο, θα έλεγα. Δόξα τω Θεώ, σε αυτή την δύσκολη εποχή που όλοι ξέρουν ότι η αυτοδιοίκηση έχει στραγγαλιστεί οικονομικά εδώ και χρόνια, όχι τώρα βέβαια. Παρ' όλα αυτά, εμείς ακολουθώντας αυτές τις αρχές, όπως σας είπα, την οικοκυριοσύνη, τη διαφάνεια και την απόλυτη σύνεση, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να είμαστε ένας Δήμος που οικονομικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Το πρώτο σκέλος είναι αυτό. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι μπορείς πολλά πράγματα να πετύχεις αν αγαπάς αυτό που κάνεις. Όλα ξεκινάνε από την αγάπη. Όλα από την αγάπη. Η αγάπη δεν χάνει από τίποτα και ποτέ. Όπως σας είπα προηγουμένως, εγώ αγαπώ αυτό που κάνω, είμαι αρρωστάκι με αυτό που κάνω, αγαπώ τον άνθρωπο και όταν αγαπάς κάτι, σίγουρα τα αποτελέσματα θα είναι θετικά. Μάλιστα. Να το πάρουμε λίγο αντίστροφα. Αυτό που λέμε, ο Δήμαρχος ακούει τα παράπονα. Συνήθως, όταν παραπονιούνται δημότες εσάς, τι ζητάνε? Προσέξτε να δείτε. Να σας πω τι ζητάνε ή να σας πω τι θα ζήταγα εγώ. Εγώ θα ζήταγα, ενώ κάθομαι τώρα δίπλα στο τραπέζι αυτό στο στούντιο, το φιλόξενο του σταθμού σας, και λέμε για κοινωνικά φροντιστήρια, κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά ιατρία και όλα αυτά τα πράγματα, θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής όταν ξανάρθω να σας πω, κυρία Αλεξάνδρα, ξέρετε κάτι, το κλείσαμε το κοινωνικό παντοπολίο.
Μάλιστα. Το κλείσαμε το κοινωνικό φαρμακείο. Όταν ακούτε ότι, ή όταν αρχινήσετε να ακούτε ότι κλείνουν κοινωνικά παντοπολία και κοινωνικά φαρμακεία και κοινωνικά ιατρία, θα να πει ότι η κοινωνία αρχινάει και στέκεται στα πόδια της. Όσο ακούτε ότι λειτουργούν και ανοίγουν κοινωνικά παντοπολία και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, δυστυχώς δείχνει ότι η κοινωνία είναι γονατισμένη, είναι θυμωμένη, είναι αγανακτισμένη, είναι προδομένη. Λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Όπως είπα προηγουμένως, πρώτο μας μέλημα είναι να στεκόμαστε δίπλα στο συμπολίτη. Τι θέλει ο συμπολίτης σήμερα? Ο συμπολίτης δεν θέλει ούτε το κοινωνικό παντοπολείο για να του δώσει το κοτοπουλάκι, το λαδάκι. Ο κόσμος τι θέλει? Ο κόσμος θέλει μια δουλίτσα και με αξιοπρέπεια να βγάζει τις υποχρεώσεις του. Δυστυχώς, όταν ο συμπολίτης έρχεται και σου ζητάει μια δουλειά, είσαι τόσο μικρός και αδύναμος μπροστά του. Καταρχήν, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δανεική ευτυχία δεν δίνω σε κανέναν και δεν πρόκειται να δώσει σε κανέναν. Ο κόσμος έχει τραβάει αυτά που τραβάει. Αν είναι να τον παραμυθιάσεις κι εσύ, δίνοντάς του μια δανεική ευτυχία, χτυπώντας του το χέρι του, το στην, χέρι πλάτη. Σου στην πλάτη του και να του πεις, άσε εγώ θα το λύσω σε 10 μέρες, ένα μήνα, σε 2 μήνες, εγώ αυτό το πράγμα δεν το κάνω. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κόσμος τι έχει ανάγκη να ακούσει? Κυρία Αλεξάνδρα, ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει αλήθειες. Και όταν έρχεται κάποιος στο γραφείο μου και μου ζητάει μια δουλειά, ξέρετε τι του λέω? Του λέω, αδελφούλη, μπορώ να σε κάνω να φύγεις από το γραφείο μου ευτυχισμένο. Να σου πω αυτά που θέλουν να ακούσουν τα αυτάκια σου. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Γιατί δυστυχώς οι Έλληνες ακούσαμε πολλά. Μια ειλικρινή σχέση πολλά με τους δημότες σας, φαντάζομαι, και αυτό φαίνεται άλλωστε. Πάντως, το μήνυμα που βγαίνει ουσιαστικά είναι ότι κανείς δεν είναι μόνος του στο Περιστέρι. Ωστόσο, υπάρχουν οικογένειες ή ομάδες πληθυσμού που ντρέπονται να εκδηλώσουν την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Κοίταξε, Ανίτα. Εδώ και... Και πρέπει εσείς να τους ψάξετε. Βέβαια. Εδώ και καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι εδώ και 4-5 χρόνια εμείς βάλαμε ένα στόχο στην πόλη. Να μην υπάρχει ούτε ένας περιστεριώτης που να του λείπει ένα πιάτο φαΐ το μεσημέρι από το τραπέζι του. Αυτό το έχουμε πετύχει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένας περιστεριώτης που να κάτσει μπροστά σε ένα αδειανό τραπέζι. Αυτό όμως είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που σας είπα και θα επιμείνω είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Πότε επιτέλους ο κόσμος θα βρει μια δουλίτσα? Και ξέρετε, η δουλειά λειτουργεί ως ψυχοθεραπεία. Καταρχήν, η δουλειά είναι ευλογία. Η δουλειά είναι ψυχοθεραπεία. Ξέρετε τι είναι να πέφτει για ύπνο ένας νέος άνθρωπος ή ένας άνθρωπος μεσαίας ηλικίας να πέφτει το βράδυ για ύπνο χωρίς προοπτική το πρωί? Δηλαδή, στις 8 ξυπνήσεις, στις 9 ή στις 10 δεν τρέχει τίποτα γιατί δεν έχει τι να κάνει. Αυτό είναι αρρώστια. Αυτό το πράγμα, όταν στην πατρίδα μας αρχινήσει να βελτιώνεται, ανεξάρτητα από τι ποσό θα πάρει το μήνα, δουλίτσα να άλλο βρει ο άλλος, επίδομα, να άλλη εργασία. Από το σπίτι. Βέβαια. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους τους πολιτικούς, αιρετούς και μη. Από εκεί και πέρα, το Περιστέρι έχει μια τρελή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Και οικονομική, θα έλεγα. Έχουν ανοίξει πολλές επιχειρήσεις, πολλά καταστήματα. Πού οφείλεται όλη αυτή η ανάπτυξη, κύριε Παχατουρίδη? Καταρχήν, το Περιστέρι είναι μια πόλη εξωστρεφής. Εμείς στηρίζουμε όποιον έρχεται να επενδύσει στην πόλη, επειδή και εγώ προέρχομαι από τον Ελεύθερο Στίβο. Εμείς τους ανθρώπους που έρχονται να επενδύσουν στην πόλη, στην ουσία τι έρχονται? Έρχονται να ρισκάρουν, έρχονται οι άνθρωποι του ρίσκου, του μόχθου. Λοιπόν, εμείς τους στηρίζουμε και τους υποστηρίζουμε. Και αυτό το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι του Ελεύθερου Στίβου, ότι ο Δήμος Περιστερίου είναι ένας Δήμος που υποστηρίζει τον ελεύθερο επαγγελματία. Είναι εξάλλου σε όλους γνωστό ότι το Περιστέρι έχει μια υπέροχη αγορά. Το Περιστέρι είναι το μεγαλύτερο εμπορικό μολ στην Ελλάδα. Με τη μόνη διαφορά είναι καμπριολέ, είναι ανοιχτό. Έτσι. Χιλιάδες μαγαζιά, υπέροχα μαγαζιά, σε είδη ένδυσης, υπόδεσης, όσον αφορά τα μαγαζιά εστίασης, είναι γνωστό σε όλους ότι οι καλοφαγάδες της Αθήνας, πρώτος τους προορισμός είναι το Περιστέρι. Λοιπόν, όλα αυτά εμείς τα αγκαλιάζουμε.
γιατί μέσα από αυτές τις επιχειρήσεις θα βρεθούν και θέσεις εργασίας, είναι το ζητούμενο της εποχής. Αλλά να σας πω κάτι. Θα πρέπει όμως να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει δύναμη αγοραστική. Γιατί? Γιατί έχουν πάρει και τα ψηλά από τα πορτοφολάκια του κόσμου, κυρία Αλεξάνδρα. Τι να πούμε τώρα. Μαγαζιά και οι άνθρωποι που κρατάνε μαγαζιά και τα κρατάνε ανοιχτά και με το φως αναμένο, κατάθεση ψυχής καταθέτουνε. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν εμείς τους στηρίζουμε και τους υποστηρίζουμε, γιατί όπως είπαμε είμαστε μια πόλη ανοιχτή, είναι μια πόλη η οποία επενδύει και ειδικότερα στους νέους επιχειρηματίες και στους νέους επαγγελματίες. Και στο κάτω-κάτω, έτσι το έχω πει πολλές φορές, ξέρετε, αγαπάμε τους μετριόφρονες, έτσι προσπαθούμε να είμαστε, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα πούμε με το όνομά τους. Ξεχάστε το Περιστέρι που ξέρανε πριν 10 χρόνια κάποιοι. Νομίζω το Περιστέρι αυτό τώρα. Έτσι είναι. Το Περιστέρι, όπως λέτε κι εσείς, το Περιστέρι είναι μια πλέον σύγχρονη πόλη, μια όμορφη πόλη. Το Περιστέρι έχει γίνει τόπος προορισμού, γιατί είμαστε ο μοναδικός δήμος στο λεκανοπέδιο Αττικής μετά την Αθήνα, που εντός των ορίων της πόλης έχουμε 3 σταθμούς μετρό. Καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη προστιθέμενη αξία για την πόλη, αλλά και ένα κίνητρο για άμεσης προσβασιμότητας σε αυτή την πανέμορφη πόλη που λέγεται Περιστέρι. Ελάτε και εσείς, σας καλώ, ελάτε μια μέρα και τώρα στις εορταστικές ημέρες που ζούμε, ελάτε και όποιος δεν έχει έρθει στο Περιστέρι, δεν θα πει σε ποια πόλη είμαι, θα πει σε ποια χώρα βρίσκομαι. Ελάτε ένα βράδυ. Και επειδή άκουσα και στο ρεπορτάζ και πραγματικά το έχετε αποτυπώσει πάρα πολύ όμορφα, ότι το Περιστέρι είναι μια πόλη που ζούμε τις γιορτές, με πάρα πολλές συναυλίες. Σήμερα το βράδυ, παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πάρτι, το πάρτι της πόλης, στην Εμιλίου Βεάκη, σε έναν δρόμο σκηνικά πανέμορφο. Από τις 6 η ώρα θα ξεκινήσει μέχρι τις 12. Μια εκδήλωση νεανική και όχι μόνο. Την Τετάρτη έχουμε μια συναυλία των εορτών, εορταστική συναυλία με την Ελένη Φουρέιρα. Όλα αυτά είναι εντελώς δωρεάν. Είναι εντελώς δωρεάν. Την ερχόμενη Παρασκευή κάνουμε μια πρωτοποριακή εκδήλωση, πρωτοποριακή για όλη την Ελλάδα. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, είναι γνωστό ότι στο βιβλίο Guinness η μεγαλύτερη βασιλόπιτα που έχει κατασκευαστεί είναι 450 κιλά. Εμείς, την ανταγωνίζεστε? Τι, θα την αφήσουμε, θα σπάσουμε όλα τα ρεκόρ. Εμείς μαζί με την Ομοσπονδία Αρτοπιών Αθηνών και Περιχώρων, ο Δήμος Περιστερίου, την ερχόμενη Παρασκευή στις 29 του μήνα, θα κατασκευάσουμε τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα που έχει γίνει μέχρι τώρα, είναι 2,5 τόνη. Μάλιστα. 2,5 τόνη βασιλόπιτα. Κλείνουμε ένα κεντρικότατο δρόμο στην πόλη. Ποιος δρόμος θα κλείσει για να... Είναι στην κεντρική πλατεία Περιστερίου, Εθνικής Αντιστάσεως. Θα είναι ένας δρόμος πίτα. Σπάμε όλα τα ρεκόρ. Αυτή η πίτα θα έχει 200 φλουριά μέσα, που αυτοί που θα βρούνε θα κερδίσουν θεατρικά εισιτήρια, θα κερδίσουν βιβλία. Θα είναι μια γιορτή, γιορτή για την πόλη, γιορτή για ολόκληρη την Αττική. Σας καλούμε να περάσουμε όμορφα την ερχόμενη Παρασκευή στην κεντρική πλατεία του Δήμου Περιστερίου. Λοιπόν, κύριε Παχατουρίδη, κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για σας και για την πόλη σας όσο καιρό θα είσαστε δήμαρχος ακόμη, γιατί δεν ξέρω τα μελλοντικά σας σχέδια. Το προσωπικό μου στοίχημα. Ναι. Να έχουμε την υγεία μας. Αυτό. Γιατί, την υγεία μας να έχουμε, γιατί κοιτάξτε να δείτε αυτό στην εποχή που ζούμε, δηλαδή το κυρίαρχο πλούσιος είναι ο άνθρωπος που έχει την υγεία του πρώτιστος. Ο άνθρωπος που έχει την υγεία του είναι πλούσιος. Όσον αφορά για την πόλη, ξέρετε, εγώ στέκομαι μπροστά στην αγάπη, την εκτίμηση των συμπολιτών μου, με ένα αίσθημα ευθύνης, ταπεινοφροσύνης και υποχρέωσης, και τους λέω ότι έτσι θα συνεχίσω. Δεν έχουμε κουραστεί, με αλαχάνιαστες ανάσες θα προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε στο ίδιο μοτίβο όπως είμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Μακριά από διαχωρισμούς και διακρίσεις, όλοι μαζί ενώνουμε τις ευαισθησίες μας
και προχωράμε τα όνειρά μας για μια πόλη καλύτερη, όχι για μας, αλλά για τα παιδιά μας. Ξέρετε, το Περιστέρι εδώ και 16 χρόνια δεν έχει κομματάρχη δήμαρχο. Εμείς δεν βλέπουμε μπροστά μας πράσινα, κόκκινα, μπλε. Η ιδεολογία μας είναι η ιδεολογία της πόλης. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλές γιορτές. Σε όλους καλές γιορτές, με υγεία, με υγεία, το φως και... των Χριστουγέννων να μπει σε κάθε περιστεριώτικο σπίτι και να χαρίσει σε όλους τους ανθρώπους τη ζωή που τους αξίζει, μια ζωή γεμάτη αλήθεια και φως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν σημαντική συζήτηση που κάναμε και ευχάριστη. Να αλλάξουμε εμείς θέμα, θερμενόμενους χώρους για τη φιλοξενία και την προστασία των πολιτών από τις χαμηλές θερμοκρασίες που έφερε το κύμα της κακοκαιρίας στην Αττική, διαθέτει η Περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται επιποδός για την προστασία των αστέγων της πόλης. Πολικές θερμοκρασίες και δύσκολες καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ώρες στην Αττική, με την περιφέρεια να συγκεντρώνει στην ιστοσελίδα της τους θερμενόμενους χώρους όλων των Δήμων που υποδέχονται όσους βρίσκονται σε ανάγκη κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Οι χώροι αυτοί, όπως έχουν κοινοποιηθεί ως τώρα από τους ίδιους τους Δήμους, ανανεώνονται συνεχώς εφόσον προκύπτουν αλλαγές και εμφανίζονται σε χάρτη αλλά και σε αρχεία αναπεριφερειακή ενότητα στο site της Περιφέρειας Αττικής. Στην εφαρμογή έκτακτων μέτρων προστασίας για τους άστεγους και τις υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες πολιτών, προχωρά ο Δήμος Αθηναίων λόγω της επιδείνωσης του καιρού τις επόμενες ώρες. Τα μέτρα θα ισχύσουν από σήμερα και για όσο το απαιτήσουν οι καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, για την προστασία των άστεγων θα παραμείνει ανοιχτή από σήμερα στις 10 το βράδυ και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, θερμενόμενη αίθουσα στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων στην Οδό Ακαδημίας 50. Επίσης, κλιμάκια του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων θα μεταβαίνουν όπου υπάρχουν άστεγοι, οι οποίοι αρνούνται να μεταφερθούν και θα τους παρέχουν ρουχισμό και κουβέρτες, αλλά δίνοντας και πληροφορίες για μεταφορά σε οργανωμένες δομές. Εν όψη του έκτακτου καιρικού φαινομένου, όπως είναι τώρα το ψύχος, από σήμερα στις 3 ώρα το μεσημέρι είμαστε σε 24 ώρες λειτουργία. Ανοίγει ο χώρος στο Πνευματικό Κέντρο, το πρώην Europe Direct. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι κενός αυτή τη στιγμή, όπου εκεί θα στελεχωθεί από υπαλλήλους και εργαζόμενους κοινωνική και κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων. Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων αναλαμβάνει το συντονισμό όλων των φορέων που έχουν ανάλογο σκοπό, τόσο ως προς το συντονισμό και ως προς την προμήθεια κουβερτών, φαγητού, σταφίδες, σάντουιτς που χρειάζονται οι άστεγοι και όπου θα, με κάθε αναφορά μέσα από το 1595 ή από το τηλεφωνικό μας κέντρο που δεχόμαστε, είμαστε υποχρεωμένοι και οφείλουμε να περάσουμε από το κάθε σημείο όπου είναι ο άστεγος, τόσο να τον παραπέμψουμε στο θερμενόμενο χώρο, όσο και να του προσφέρουμε την όποια βοήθεια, εάν αρνηθεί να μπει τουλάχιστον μέσα σε ένα θερμενόμενο. Ποια βοήθεια θα δώσετε εσείς, αν αρνηθεί ένας άστεγος να πάει σε κάποιο χώρο θερμενόμενο? Αν αρνηθεί, εμείς θα δώσουμε κουβέρτες ή υπνόσακο, θα δώσουμε σταφίδες, θα δώσουμε σάντουιτς, θα δώσουμε νερό και ό,τι άλλο χρειαστεί. Καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου θα λειτουργεί ειδική τετραψήφια ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας το 1595, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά, όπως επίσης και το τηλεφωνικό κέντρο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων στο 210-5246-515 και 210-5246-516 για αναφορές πολιτών σχετικά με τον εντοπισμό αστέγων που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Θα ξεκινήσουμε σε αυτό το σημείο μια συζήτηση για τη σκοτεινή πλευρά της Αθήνας. Παρά το γεγονός ότι η Αθήνα φόρεσε τα γιορτινά της στην πλατεία Συντάγματος Κοσμίδη, ένα από τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ευρώπης, ωστόσο υπάρχει και η ζωφερή πραγματικότητα. Περιοχές πέριξ του κέντρου της πρωτεύουσας, στιγματισμένες και συνδεδεμένες με την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα, αποτελούν τις γκρίζες γειτονιές. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε το χάρτη της παραβατικότητας. Μαζί μας είναι ο αρμόδιος όχι μόνο θεσμικά, καθώς είναι και ο άνθρωπος που γυρνάει από γειτονιά σε γειτονιά και ξέρει πολύ καλά σπιθαμή προς σπιθαμή την Αθήνα, ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Αθηνών και πρώην Αντιδήμαρχος. Χαίρετε κύριε Αποστολόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα είσαστε εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά σε όλους. Και δυστυχώς, επειδή η Αθήνα είναι μια πόλη, καταρχήν να πω ότι
Πριν αναφερθώ σε αυτό, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά έμεινε εντυπωσιασμένος από τα επιτεύγματα που έχουν δημιουργηθεί στο Δήμο Περιστερίου, ο οποίος αποτελεί πραγματικά ένα Δήμο πρότυπο για όλους μας, όλους όσους ασχολούμαστε με την τοπική πρότυπος. Αυτοδιοίκηση. Και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο Δήμο, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε ότι μια πόλη όταν είναι μεγάλη είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν καινοτόμες δράσεις. Και σε πληθυσμό, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά και σε έκταση μεγάλος Δήμος. Ακριβώς και συγχαρητήρια αξίζει και στο Δήμαρχο και σε όλους τους συντελεστές αυτού του μικρού θαύματος. Mm-hmm. Λοιπόν, από την άλλη μεριά έχουμε δυστυχώς την Αθήνα, στην οποία ενώ γίνονται προσπάθειες για να υπάρξουν κάποια πράγματα, να υπάρξουν αλλαγές, από την άλλη πλευρά αποτελεί έναν κόμβο ουσιαστικά από όπου περνάνε εκατομμύρια συμπολίτες μας κάθε μέρα. Από όλες τις πλευρές του Λεκανοπεδίου, άλλοι για να πάνε στις δουλειές τους. Είναι ουσιαστικά το κέντρο του Λεκανοπεδίου. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τα καλά πράγματα τα οποία υπάρχουν στην Αθήνα, όπως το μεγάλο εμπορικό κέντρο της πόλης, όπου πραγματικά ξέρουμε γύρω από το Σύνταγμα, στην Ερμού, υπάρχει. Και αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί αυτή η περιοχή. Ναι, υπάρχει μια επιστροφή του κόσμου προς το κέντρο της πόλης. Αυτό το πολύ κέντρο, το εμπορικό τρίγωνο, το Σύνταγμα κυρίως. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και υπάρχει ταυτόχρονα και αύξηση της παραβατικότητας. Διότι, όπως είπαμε, η Αθήνα συγκεντρώνει όλα τα θετικά, αλλά και πάρα πολλά αρνητικά λόγω αυτής της κομικής σημασίας ρόλο που έχει μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη χώρα. Mm-hmm. Έτσι, δυστυχώς, έχουμε αυτά τα γεγονότα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι. Είναι σκοτεινή πλευρά της πόλης, είναι σημεία της πόλης τα οποία πάσχουν και για τα οποία χρειάζεται πραγματικά μια πολύ δυνατή πολιτική βούληση για να μπορέσει να αλλάξει και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και κυρίως από την πλευρά της αρμόδιας γι' αυτό πολιτείας, της εκάστοτε κυβέρνησης δηλαδή, η οποία πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για την Αθήνα. Ωραία. Αν τα πάρουμε με τη σειρά, θα δώσουμε ένα τίτλο στην κάθε περιοχή που θα αναφέρω. Εξάρχεια, ας πούμε. Ακριβώς, Εξάρχεια. Δυστυχώς. Τι μπορούμε να πούμε για τα Εξάρχεια, Άβατο να το χαρακτηρίσουμε. Εγώ θα το χαρακτήριζα και Άβατο και Γκέτο θα το χαρακτήριζα, καθώς συγκεντρώνει καταρχήν τη γνωστή δράση των επωνομαζόμενων μπαχαλάκηδων, οι οποίοι καταστρέφουν, καίνε, σπάνε, λαφυραγωγούν, πολλές φορές ληστεύουν, υπάρχουν οι καταλήψεις. Οι δράσεις τους είναι πολύ χαρακτηριστικές και τις γνωρίζει όλος ο κόσμος. Πολύ άσχημες δράσεις, οι οποίες αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας μας και στο εξωτερικό. Από την άλλη πλευρά, έχουμε βεβαίως στα Εξάρχεια και τα ναρκωτικά. Έχουμε τη διακίνηση επίσης παράνομων λαθρέων τσιγάρων. Αυτά αποτυπώνουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα της περιοχής, μιας περιοχής που μόνο δυστυχία προκαλεί στο ευρύτερο κέντρο της πόλης με όσα γίνονται εκεί. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Νομίζω. Ακριβώς. Ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχει μια έξαρση των φαινομένων αυτών, χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε το γεγονός ότι προηγήθηκαν 30 χρόνια επίσης γεγονότων και ανομίας, τα οποία σωρευτικά πλέον ξεχυλίζουν. Δηλαδή, η πραγματικότητα η σημερινή είναι ότι στα Εξάρχεια έχουμε μια υπερχείληση παρανομίας, υπερχείληση ανομίας, η οποία μεταδίδεται και σε άλλα τμήματα της πόλης. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αν ξεκινήσουμε αφετηρία τα Εξάρχεια, μπορούμε να πάμε προς το πεδίο του Άρεως. Ήταν το επόμενο. Ναι. Εκεί, πεδίο του Άρεως. Ένα άλλο κέντρο εγκληματικότητας, όπου κυριαρχεί δυστυχώς το εμπόριο ναρκωτικών. Γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται κάθε βράδυ στο παλαιότερα ανθυρό Green Park στη Μαυροματέων, μια περιοχή η οποία ήταν κόσμημα για την Αθήνα και όπου σήμερα τουλάχιστον 200 χρήστες ναρκωτικών δυστυχισμένοι συγκεντρώνονται εκεί. Είναι μια υπαίθρια βραδινή αγορά ναρκωτικών που θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί πάρα πολύ δραστικά από τους αρμόδιους. Είναι πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει στο πεδίο του Άρεως και βεβαίως όπου βλέπει κανείς ναρκωτικά και εμπόριο ναρκωτικών, τότε ανθίζουν και οι βανδαλισμοί, οι καταστροφές, η συνολική υποβάθμιση. Είναι μια συνοχή γεγονότων. Ακριβώς. Δηλαδή και κάτι καλό στην καταστροφή. Και κάτι καλό να γίνει ακριβώς. Αυτό πολύ γρήγορα καταστρέφεται από κάποιους οι οποίοι πολύ σύντομα, ενώ έχουν πάρει τη δόση τους, βρίσκονται σε μια άσχημη κατάσταση και βανδαλίζουν, γιατί είναι άρρωστοι άνθρωποι. Είναι πραγματικά άρρωστοι. Δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή το τελευταίο καιρό όσον αφορά το πεδίο του Άρεως, με κάποιες πρωτοβουλίες που ανέλαβε και η Περιφέρεια Αττικής. Υπήρξαν κάποιες προσπάθειες από την Περιφέρεια, αυτό πρέπει να το πούμε, αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που έχω πει επανειλημμένα και σε συζητήσεις που είχα και με αρμόδιους της Περιφέρειας είναι ότι μπράβο και έστω και με τον τρόπο που γίνονται, πιθανότητα με κάποιες καθυστερήσεις, γίνονται κάποια πράγματα, αλλά αν δεν υπάρξει πρόνοια και για την εγκληματικότητα ή για το εμπόριο ναρκωτικών, δηλαδή αντιμετώπιση του, τότε αργά ή γρήγορα και αυτές οι προσπάθειες
πάλι θα καταστραφούν. Δηλαδή, διορθώνεις ένα παγκάκι, διορθώνεις ένα σύστημα ποτίσματος, φτιάχνεις ένα άγαλμα, επαναφέρεις κάτι, φυτεύεις ένα δέντρο. Πολύ σύντομα όμως μπορεί κάποιος ο οποίος βρίσκεται υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών να το καταστρέψει. Και βεβαίως εκεί πέρα έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι βανδαλίζουν και χωρίς λόγο. Αυτό είναι στοιχείο βεβαίως και παιδείας, αλλά η παιδεία, ξέρετε, διαμορφώνεται και μέσα από τα σχολεία, από τη διαπαιδαγώγηση που γίνεται στον καθένα μας, από την οικογένεια. Διαμορφώνεται όμως και από την τήρηση του νόμου, που αναγκαστικά γίνεται από τις δυνάμεις της τάξης, δηλαδή την αστυνομία και ως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα. Από το πεδίο του Άρεως πάμε προς το Κολωνάκι, όπου έχουμε επίσης στον πεζόδρομο, για παράδειγμα, της οδού Μασαλίας, μία άλλη μεγάλη πιάτσα ναρκωτικών. Δίπλα στην Νομική Αθηνών, δίπλα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, πολύ κοντά στην Ακαδημία Αθηνών, στην απόσταση 30 μέτρων ουσιαστικά, και στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου. Ανεπίτρεπτο, κατά τη γνώμη μου. Πραγματικά, αν πάτε βράδυ και εκεί, θα ακούτε ουρλιαχτά, θα βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Πάλι αδιανόητο πώς είναι επιτρεπτό μέσα στο κέντρο της πόλης να υπάρχει αυτή η εικόνα. Κύριε Αποστολόπουλο, θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Σας παρακολουθώ τόση ώρα που μιλάτε και τα έχουμε ζήσει όλοι, τα βλέπουμε όλοι, τα ακούμε όλοι. Δεν είναι κάτι που είναι ουρανοκατέβατα ό,τι συζητάμε αυτή τη στιγμή. Και δεν κάνει κανείς τίποτα. Δηλαδή, είμαστε στο θέατρο του παραλόγου θεατές. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο και γιατί δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά δυστυχώς αρκετοί αρμόδιοι από το πολιτικό σκηνικό των τελευταίων 30 χρόνων ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Πραγματικά, για μένα είναι, όπως και για εσάς, πολύ αξιοπερίεργο έως και παράλογο, αλλά όταν υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως δεν περπατούν στην πόλη, δεν βγαίνουν στον δρόμο, και δεν μιλάω για ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, μιλάω κυρίως για ανθρώπους των κυβερνήσεων, οι οποίοι θα έπρεπε και αυτοί να έχουν εικόνα της καθημερινότητας. Μα δεν είναι κάτι που κρύβεται αυτό. Έτσι δεν είναι. Ούτε είναι κάτι που είναι κρυφτό. Δεν παίζουμε το κρυφτό με αυτές τις γειτονιές. Αυτές οι γειτονιές είναι ξεκάθαρα. Νομίζω ότι οποιοδήποτε περάζει, οποιαδήποτε ώρα, φαίνονται, ακούγονται, έχουν φωτογραφίες, έχουν γίνει ρεπορτάζ. Εγώ έχω την αίσθηση ότι απλά κρύβουμε λιγάκι τα πράγματα κάτω από το χαλί. Δηλαδή, ουσιαστικά με τρόπο εντός εισαγωγικών κατευθύνουμε την εγκληματικότητα σε συγκεκριμένες περιοχές, αφήνοντας ανενόχλητα άλλα σημεία. Αυτό το λέω βέβαια σαν συμπέρασμα, όχι γιατί έχω κάποια στοιχεία στα χέρια μου, απλά... Είναι μια βάση αλήθειας αυτό που αναφέρεται αυτή τη στιγμή. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος. Και κρίνω από το αποτέλεσμα και βλέπω μια περιοχή όπως τα Εξάρχεια να γκετοποιείται ουσιαστικά, περιμετρικά να υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, στο επίκεντρο να μην υπάρχει τίποτα, οπότε είναι λογικό. Είναι σαν να δημιουργείται ένα φρούριο όπου στο εσωτερικό του μια πέτρια φυλακή είναι τα Εξάρχεια και οι υπόλοιπες περιοχές ουσιαστικά αποτελούν μικρά γκέτο περιμετρικά. Και στην Ομόνια επίσης έχουμε αρκετά προβλήματα, αν και τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποιες βελτιώσεις. Mm-hmm. Για παράδειγμα, στην Οδό Σοκράτους, πιάτσα ναρκωτικών, έχουμε πιάτσα πορνείας επίσης. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στο τέλος της Σοφοκλέους και της Ευρυπίδου, έχουμε πολύ μεγάλη πάλι αγορά ναρκωτικών ουσιών. Στην πλατεία Αμερικής, στην Οδό Λευκωσίας, έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, ο χάρτης αυτός της εγκληματικότητας εξαπλώνεται σε διάφορα σημεία. Στα κάτω Πατήσια πάλι υπάρχει δράση εκεί Ρωμάνων, Τσιγκάνων, Ρωμά, συμμοριών αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα και εκεί στους κατοίκους με διάφορες εγκληματικές δράσεις. Πώς θα μπορούσε να ανατραπεί όλο αυτό? Και από τη δική σας θέση, είσαστε ενεργός πολίτης, συμμετέχετε στα κοινά. Τι θα μπορούσε να αλλάξει όλη αυτή την εικόνα, με ποιον τρόπο? Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά θα μπορούσαν με κάποιες προσπάθειες όχι μόνο να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, αλλά να δώσουμε και μια ανάσα ζωής στον κόσμο ο οποίος ταλαιπωρείται όχι μόνο από την κρίση, αλλά και από αυτά τα φαινόμενα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καταρχήν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα συγκροτημένο, οργανωμένο σχέδιο από πλευράς αστυνομίας και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε σταθερή βάση, το οποίο να οδηγεί στην εξάλληψη της εγκληματικότητας. Με στρατηγική όμως και κυρίως με σταθερό τρόπο. Όχι αποσπασματικές ενέργειες, δηλαδή το να μπαίνεις στα Εξάρχεια, για παράδειγμα, να μπαίνει η αστυνομία περιστασιακά, να κάνει κάποιες ενέργειες, να συλλαμβάνει κάποιους εμπόρους ναρκωτικών ή να κάνει κάτι άλλο, ή να μπαίνει σε μια κατάληψη και μετά να εγκαταλείπει, δεν έχει κανένα νόημα. Χρειάζεται σταθερότητα και επίμονη δράση. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να υπάρχει και πολιτική πίεση, η οποία βεβαίως
υφίσταται κυρίως με τη βοήθεια πραγματικά εσάς των δημοσιογράφων που είσαστε σε αυτό το θέμα αρρωγή σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και ο κόσμος γνωρίζω και σας το μεταφέρω ότι σας ευχαριστεί γιατί προβάλλεται αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Αθήνα, αλλά δεν αρκεί αυτό και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι. Θα πρέπει να υπάρξουν δράσεις συμβολικές έστω κατά της βίας. Θα πρέπει να υπάρχει, η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι μπροστάρης σε αυτές τις ενέργειες. Για μένα, για παράδειγμα, θα έπρεπε να έχει γίνει μια μεγάλη εκδήλωση κατά της βίας στην πόλη, από όπου και αν προέρχεται, στην οποία η Δημοτική Αρχή να παίξει έναν κομβικό ρόλο. Δεν ξέρω αν αυτό θα γινόταν συμβολικά, με κεριά, με φαναράκια, με οτιδήποτε άλλο, αλλά ένα κάλεσμα του κόσμου να αλλάξουμε την όψη της Αθήνας όσο αφορά την εγκληματικότητα. Και βεβαίως γίνεται και μπορεί επιπροσθέτως μάλλον να συμπληρωθεί αυτή η τακτική της αρρωγής στην κεντρική εξουσία για την εξάλληψη των φαινομένων εγκληματικότητας και με επιμέρους δράσεις στις γειτονιές και με τη μορφή έργων. Δηλαδή για παράδειγμα όταν επιμένεις να φωτίσεις την πόλη έχει ένα πολύ σημαντικό νόημα κατά της εγκληματικότητας. Όταν επιμένεις να φτιάξεις χώρους όπου τα παιδιά θα μπορούν να παίζουν, να βγουν έξω και να παίξουν παιδικές χαρές, και αυτό είναι ενάντια στην εγκληματικότητα. Συμπληρωματικά βέβαια, γιατί το κύριο έργο είναι έργο της κεντρικής εξουσίας και των αστυνομικών αρχών. Όσον αφορά, θα ήθελα να κλείσω, γιατί υπάρχει και το άλλο θέμα, το μεγάλο, που αφορά και όλο το Λεκανοπέδιο αλλά και τη χώρα μας, είναι το πρόβλημα του μεταναστευτικού προσφυγικού και εκεί θα πρέπει βεβαίως να υπάρξουν ακόμα καλύτερες προσπάθειες, γιατί τώρα βρισκόμαστε σε μια ενδεχομένως ήπια φάση, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να σκάσει το θέμα αυτό. Γνωρίζουμε τι γίνεται στη Λέσβο και στα άλλα νησιά, αλλά και πάλι θα πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε αυτοί οι άνθρωποι όταν έρχονται στη χώρα μας, να μπορέσουν στον προσωρινό χρόνο που θα καθίσουν να έχουν μια ζωή ευπρεπή, χωρίς να ελεγχθούν και να δημιουργούν προβλήματα. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα μπορούσα να κάνω προτάσεις, είναι λίγος ο χρόνος, υποθέτω. Μεγάλη συζήτηση. Και μάλιστα χθες είχαμε και τον συναδελφό σας τηλεφωνικά στο δελτίο μας και είπε επίσης σημαντικά πράγματα, τον κύριο Παπαγιαννάκη. Εμείς ως κανάλι και ως Δελτίο Ειδήσεων ασχολούμαστε ιδιαίτερα με την προσφυγική κρίση. Από εκεί και πέρα, ότι πρέπει να κάνετε όμως πολλές προσπάθειες και προσωπικές προσπάθειες. Πρέπει να, στην τοπική αυτοδιοίκηση, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει προσωποποίηση όλων των πραγμάτων. Αν δεν το ζεις ο ίδιος ο αιρετός, ο εκλεγμένος, στη γειτονιά σου, στον δρόμο σου, το πρόβλημα, δεν θα μπορείς να αντιμετωπίσεις. Θα πρέπει να μάθεις με έναν τρόπο να κεντάς πάνω στην πόλη, δηλαδή στη λεπτομέρειά του, κάθε πρόβλημα να προσπαθείς να το χτυπάς. Αυτό βέβαια σημαίνει και με το πρόβλημα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού, που εκτός από το συνολικό προγραμματισμό και τους άξονες που πρέπει να βάλεις, πρέπει να υλοποιήσεις και με επιμέρους λεπτομέρειες τα προγράμματα τα οποία έχεις στο νου σου για να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Να πω όμως και κάτι πρόσθετα, ότι από την άλλη πλευρά πρέπει να υπάρξει και μεταναστευτική πολιτική και δεν είναι ένας λόγος, γιατί το λέμε πάρα πολλά χρόνια και όλα παραμένουν στον αέρα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, δυστυχώς. Είναι το παράλογο που ζούμε. Γιατί μεταναστευτική πολιτική σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεις και τρόπο να στεγάζεις αυτούς τους ανθρώπους προσωρινά, αλλά και να βρεις τρόπο όταν τελειώσουν τα προβλήματα στις χώρες τους να επιστρέφουν στον τόπο τους. Εκεί όπου θα μπορούσαν να αναπτύξουν και τις παραγωγικές δυνάμεις της οικονομίας σε μια βέβαια κατάσταση όπου θα έχει ξεπεραστεί ο πόλεμος και οι οποιασδήποτε συγκρούσεις υπάρχουν. Αυτά όσον αφορά το μεταναστευτικό. Ωστόσο, κοντεύουμε να τελειώσει αυτή η χρονιά. Τι επιδιώκετε για το νέο έτος και πόσο αισιόδοξος μπορείτε να είσαστε? Κοιτάξτε, το συνολικό πλαίσιο είναι θολό. Και λέω θολό γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος από την κρίση, από την οικονομική κρίση, η οποία μαστίζει τους πάντες, ανεξαρτήτως πού μένουν, τι οικογενειακή παράδοση έχουν και κοινωνικής κατάστασης. Ο κόσμος έχει κουραστεί πάρα πολύ. Θα εκφράσει κάποια στιγμή την αγανάκτησή του. Δεν γνωρίζω αν αυτό θα γίνει μέσα από κάποιες διαδικασίες όπως οι εκλογές ή με κάποιον άλλο τρόπο. Αυτό θα το δούμε. Νομίζω δεν βγάζει αισιοδοξία πάντως το μήνυμά σας. Ευελπιστώ να έχουμε καλύτερες ημέρες. Θέλω να είμαι πραγματιστής και θέλω να βλέπω μια πραγματικότητα η οποία
για να αντιμετωπιστεί, θα πρέπει να τη δούμε από την αληθινή της πλευρά. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι θα ευχόμουν μάλλον να έχουμε μια χρονιά όπως ήμασταν κοντά στο 2004, το 2000 η νέα χρονιά να είναι κάτι τέτοιο. Και αυτό εύχομαι. Αλλά για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα τέτοιο στόχο, θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα μπροστά μας, να το δούμε κατάματα και να πούμε οι πολιτικές ηγεσίες, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι συνδικαλιστές, τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπιστεί πραγματικά. Με νέες ιδέες, με πρωτότυπες ιδέες, με εναλλακτικές λύσεις και μερικές φορές και με συγκρούσεις, δεν εννοώ με το εσωτερικό μόνο, αλλά και με αυτούς που έχουν κάνει λάθη από το εξωτερικό και που μας έχουν οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό και σε αυτό το πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Γιατί έχουν γίνει λάθη, το έχουν παραδεχτεί όλοι οι εκ του εξωτερικού ηθήνοντες αρμόδιοι, από τον κύριο Σόιμπλε και το γνωρίζουμε άλλωστε όλοι αυτό, και τον κύριο Τόμσεν κτλ. Απλά κλείνοντας, θέλω να πω, εύχομαι πραγματικά η Αθήνα να ξαναβρει τη λάμψη της, να γίνει μια πόλη η οποία θα είναι ανοιχτή για τον πολίτη, για τον δημότη, εύκολη πόλη, να μπορέσουμε να σπάσουμε τα κακό κείμενα όλων των τελευταίων 50 χρόνων που την έχουν οδηγήσει σε ένα μαρασμό, πέρα από την οικονομική κρίση, και να μπορέσουμε πραγματικά να την ξαναζήσουμε έτσι όπως τη ζήσαμε, σαν μια πόλη πολιτισμού, μια πόλη καθημερινή, ας το πούμε έτσι, που την αγαπούσαμε όλοι τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι ένα μήνυμα και λίγο επιστροφή στο παρελθόν, αλλά με ένα άλμα στο μέλλον. Μάλιστα. Κύριε Αποστολόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV. Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση σήμερα, που πραγματικά νομίζω ότι έγινε μια επικοδομητική έτσι, αναφορά στα προβλήματα της πόλης, αλλά και σε ένα όραμα για μια αλλαγή. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Το κανάλι να αγκαλιάσει με έναν ακόμη πιο δυνατό τρόπο την τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι το έχετε και είσαστε οι καλύτεροι σε αυτό το τομέα. Και να συνεχίσετε πάρα πολύ δυνατά με... Βέβαια, το βασικό, να είμαστε όλοι καλά για να μπορούμε να κάνουμε άλματα προς το μέλλον, έχοντας βέβαια και τη σκέψη στα καλά του παρελθόντος. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστήσουμε και την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV. Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση για το 2017. Εμείς θα ανανεώσουμε πλέον το ραντεβού μας στις 2 Ιανουαρίου του 2018 με αλλαγή ώρας. Θα βγαίνουμε στον αέρα στις 6 και θα είναι επίσης μία ώρα το Δελτίο. Μέχρι τότε όμως να σας ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Καλό βράδυ.